εικόνα. Χωρίς χιόνια. Αν θέλουν χιόνια, να έρθουν να τους δείξουμε εδώ στα Βόρεια Πράστη. Λοιπόν, εσύ ήσουν απρόσκοπος μικρός. Πώς δεν ήμουνα. Α, γι' αυτό λέω, κάτι θυμόμουν. Για πες. Πώς ήταν η εμπειρία. Γιορτάζει σήμερα, ξέρεις, είναι η Παγκόσμια ημέρα προσκόπων σήμερα. Ναι, επειδή μου μαθαίνεις πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Μαθαίνεις βασικά και κόμπους. Ναι. Που κάποια στιγμή θα σου χρησιμεύσουν. Ναι, όπως ο Γκομόλης, ο οποίος πάει και μαθαίνει τώρα στα γεράματα να κάνει την πλοία. Τώρα ο Γκομόλης, άμα δεν είχε πάει στους προσκόπους, δεν θα δυσκολευτεί λίγο παραπάνω. Μόνο τα κορδόνια του θα έχει μάθει να δένει. Λοιπόν, έλα εδώ η δική σου προσκοπάκια. Μέρη Σκανδάλη. Καλημέρα. Καλώς την, καλημέρα. Στην Κηφισιά βρίσκομαι, εδώ τώρα με τον Μπάμπη. Τον είδατε τον Μπάμπη που φτιάχνει εδώ τη σκηνή. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα. Δύσκολο το έργο σου? Είναι εύκολο και δύσκολο ταυτόχρονα. Σε βλέπω αρκετή ώρα, έχεις φτιάξει όλη τη σκηνή εδώ και δεύτερη σκηνή. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά για σήμερα του Μπάμπη. Λοιπόν, σηκώνομαι εδώ και έχω να σας πω ότι συμφωνώ αυτό που λέτε για τους κόμπους. Δείτε εδώ έναν κόμπο που έχουν κάνει. Δηλαδή, πραγματικά λυπάμαι που δεν με γράψαν στους προσκόπους οι γονείς μου μικροί. Καλημέρα, κύριε Μητρομάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στην εστία των προσκόπων της Κηφισιάς, ένα από τα 350 προσκοπικά συστήματα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του προσκοπισμού, έχουμε μετατρέψει το χώρο σε μια κατασκήνωση, έτσι για να ξεχαστούμε λίγο από τη δύσκολη περίοδο και να περιμένουμε ανυπομονησία το καλοκαίρι. Γενικός έφορος προσκόπων, να πούμε ότι είσαστε. Εδώ βλέπουμε έχουν έρθει κάποια παιδιά, λόγω της εκπομπής, φυσικά. Ακριβώς. Να το τονίσουμε αυτό. Γιατί γίνονται διαδικτυακά οι συναντήσεις σας. Αυτή την περίοδο οι δράσεις γίνονται εξ αποστάσεως και περιμένουμε πότε θα ελαφρύνει το θέμα με την πανδημία, ώστε να μπορούμε να ξανακάνουμε δράσεις από κοντά όλοι μαζί. Από πότε, από πέρυσι τον Μάρτιο ή συναντηθήκατε και το καλοκαίρι? Ανοίξαμε το καλοκαίρι που γίνανε προσκοπικές κατασκηνώσεις. Το φθινόπωρο ξεκινήσαν να δραστηριοποιούνται τα προσκοπικά συστήματα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Οκτώβριο και μετά ξανακλείσαμε λόγω των περιοριστικών μέτρων. Οπότε τα παιδιά συναντιούνται μετά από πολύ καιρό εδώ. Να πάμε και στα κορίτσια. Γεια σας, καλημέρα. Σας βλέπω πολύ χαρούμενες. Είχατε καιρό να συναντηθείτε. Ναι, ναι. Μας έχει λείψει όλα πάρα πολύ. Ναι, και εμένα. Η περιπέτεια. Όλα αυτά μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Τι ηλικία, είσαστε γυμνάσιο, εσείς ή κάνω λάθος? Εγώ είμαι τρίτη γυμνασίου. Και εγώ δευτέρη γυμνασίου. Οπότε και σχολείο έχετε να πάτε καιρό και εδώ έχετε να έρθετε καιρό. Ναι, ναι. Ήταν ευκαιρία. Ναι. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και να πάμε και από εδώ να δούμε και τα άλλα τα παιδάκια. Γεια σας και σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς κάνετε κόμπους, βλέπω. Ναι. Δύσκολο? Θέλει λίγο δύναμη. Αυτό το έχουμε οι πρόσκοποι, ευτυχώς. Το έχεις μάθει εσύ καιρό τώρα. Ναι, ναι. Εσείς τι ηλικία είσαστε? Δευτέρα γυμνασίου. Και εγώ τρίτη γυμνασίου. Χαρήκατε που ήρθατε σήμερα εδώ. Πάρα πολύ. Μας έχουν λείψει όλα. Προσωπικά μου έχουν λείψει πάρα πολύ οι φίλοι μου, η παρέα των προσκόπων. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είδα τα παιδιά σήμερα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εδώ τα παιδιά, κύριε Μητρομάρα, πότε πιστεύετε θα ξανασυναντηθείτε όλοι μαζί? Ελπίζουμε ότι σύντομα το Μάιο θα μπορούμε να ξανακάνουμε δράσεις όλοι μαζί από κοντά. Τώρα διαδικτυακά τι ακριβώς κάνετε? Αυτή την περίοδο τα παιδιά δραστηριοποιούνται από το σπίτι με διάφορα εργαλεία, κυρίως με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορούν και συγκεντρώνονται όλοι μαζί μέσω τηλεδιάσκεψης και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους, παίζουν παιχνίδια ηλεκτρονικά και γενικά προσπαθούν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους όσο αυτό είναι εφικτό από το σπίτι. Ωραία. Το μήνυμα σήμερα, μιας και είναι και Παγκόσμια ημέρα προσκοπισμού, ποια είναι? Σήμερα είναι μια παγκόσμια γιορτή για τους προσκόπους όλου του κόσμου. Περισσότερα από 54 εκατομμύρια πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν και μεταδίδουν το μήνυμα της παγκόσμιας συναδέλφωσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τέλειο, τέλειο. Πολύ σημαντικό. Ωραία. Το μήνυμα αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες δράσεις. Ο Γιάννης είχε τη χαρά και μικρός ήταν προσκοπά και εγώ δεν με στείλαν. Δυστυχώς, θα ήθελα να πάω πάντως μικρός. Ναι, ναι, είναι ωραία. Έχεις χάσει τα καλύτερα, θέλω να σου πω. Όπως... Και τα τζάμπορι που είναι οι παγκόσμιες συναντήσεις. Όπως θα ήθελα να πάω και στα Τζουμέρκα. Στα Τζουμέρκα επίσης να πας, είναι εκπληκτικό μέρος. Δεν έχω πάει, έχεις πάει εκεί στα Τζουμέρκα. Φοβερό μέρος. 2-0 σήμερα, λοιπόν.